Ελλάδα FM 94,3. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πιο λαμπρή ιστορία του Παναθηναϊκού, αλλά και θεωρώ ολόκληρου του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια έκανε γνωστή την Ελλάδα στα πέρατα της γης με την παρουσία του στον τελικό της κορυφαίας αυτής διοργάνωσης. Ο αγαπημένος μας ποδοσφαιριστής που έχει τιμήσει τα χρώματα του Παναθηναϊκού αλλά γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου θα έλεγα θεωρείται ένας από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, καθώς και ένας από τους λίγους Έλληνες ποδοσφαιριστές που η καριέρα του διήρκησε πάνω από 2 δεκαετίες, συγκεκριμένα 21 χρόνια. Και είχε το προσωνύμιο, έτσι το ξέρουμε, που όλοι τον έλεγαν τότε, ο στρατηγός. Ο ένας και μοναδικός λοιπόν Μίμης Δωμάζος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μιλήσουμε για αυτό το έπος και φυσικά τον καλησπερίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε αμέσως την πρόσκληση και είναι εδώ στην εκπομπή μας. Κύριε Δωμάζο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς είστε, όλα καλά? Όλα καλά. Πάντα σε αυτή την ημερομηνία αρχές Ιουνίου φαντάζομαι ότι σας έρχονται μνήμες, αυτές οι ωραίες αναμνήσεις, γιατί το ζήσατε εσείς τότε εκεί. Όχι μόνο εμένα, αλλά νομίζω και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, και είναι νομίζω η πιο σπουδαία, ας πούμε, επιτυχία σε συλλογικό επίπεδο αυτή που είχε κάνει τότε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Έτσι είναι. Νομίζω ότι μακάρι και μια ελληνική ομάδα σήμερα να μας σπάσει αυτό το ρεκόρ, γιατί θα είναι καλό όχι μόνο για τον παίχτη, για την ομάδα, αλλά όπως είπα και για τον ελληνικό ποδοσφαίρο. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, τώρα εγώ πιστεύω ότι είναι πιο εύκολα, γιατί εμείς εκείνη την εποχή δεν ήμασταν επαγγελματίες, ήμασταν ερασιτέχνες, κάναμε άλλη δουλειά για να ζήσουμε και δεύτερη δουλειά δηλαδή, ναι, έξω από το ποδόσφαιρο. Αλλά σήμερα νομίζω ότι επειδή έρχονται και ξένοι παίχτες, αλλά να έρχονται ξένοι παίχτες από το πιο ψηλό πατάρι, για να μπορούν και οι Έλληνες να πάρουν κάτι από αυτούς, έτσι. Εμείς, όπως είπα, ήμασταν 20 Ελληνόπουλα, δεν ήμασταν επαγγελματίες. Δεν πίστευε κανείς ότι μπορεί μια ελληνική ομάδα που δεν την ήξερε κανείς, όχι μόνο εμάς, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν το ξέρε. Από την ώρα που ο Παναθηναϊκός πήγε στον τελικό, τότε έμαθαν ότι υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο. Τότε στο δρόμο για τον τελικό, από ποιο σημείο και μετά πιστέψατε ότι μπορείτε να καταφέρετε τουλάχιστον κάτι καλύτερο από αυτό που είχατε στο μυαλό όταν ξεκίναγε η σεζόν? Κοιτάξτε, όταν ξεκίναγε δεν είχαμε ότι θα πάμε στον τελικό. Καλά, εννοείται. Άλλωστε δεν το πίστευε και κανείς. Ναι. Εμείς, εντάξει, παίξαμε, κληρωθήκαμε τις ΖΕΝΕΣΕΣ το πρώτο, ήταν στα κεβικά μας, εντάξει, την αποκλείσαμε, αλλά εμείς είχαμε ένα μεγάλο προπονητή που μας έλεγε 11 παίζουν αυτοί, 11 παίζετε εσείς. Αν χάσετε δεν θα σας ακούσει κανείς. Αν κερδίσετε και προχωράτε τότε θα σας ακούσει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Και έτσι προχωράγαμε. Με την πλάκα μας, με τα καλαμπούρια μας. Αλλά εντάξει, για να φτάσουμε μέχρι εκεί είχε και το ταλέντο η ομάδα. Ήτανε και μια οικογένεια και είχε και την ψυχή, έτσι, γιατί για να φτάσεις να παίξεις ένα τελικό και να αποκλείσει ομάδες μέχρι σήμερα έχουν το μεγάλο όνομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εκείνη η ομάδα, αν έπαιζε σήμερα, τι μπορούσε να κάνει. Πραγματικά, και η αλήθεια είναι ότι είδαμε και στο Euro του 2004, δεν ήταν ακριβώς το ίδιο βέβαια, εκεί πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Ελλάδα. Ναι. Αυτό που είπατε, τα Ελληνόπουλα, το οικογενειακό κλίμα, που τελικά οι Έλληνες κατάφεραν κάτι ακατόρθωτο για εκείνη την εποχή πάλι. Ναι, εντάξει, και εκείνοι έχουν. Τα παιδιά που φτάσανε μέχρι εκεί έχουν την ιστορία τους. Βεβαίως. Γράφτηκε μια μεγάλη ιστορία. Βέβαια, έτσι είναι. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο πια να φτάσουμε, τουλάχιστον για το 2004 μιλάω, γιατί οι Έλληνες παίχτες δεν παίζουν σήμερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε πάλι εκεί. Βλέπετε ότι θα παίξουμε τον άλλο μήνα η εθνική ομάδα και θα πάρει παίχτες από το εξωτερικό. Έλληνες που παίζουν, έτσι. Ναι, ναι. Και εδώ δεν παίζει κανένας. Πώς θα κάνουμε ελληνική ομάδα και εθνική ομάδα? Αυτό είναι πραγματικά ένα πρόβλημα μεγάλο, θεωρώ, του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί δεν στηρίζονται από τις ομάδες όσο έπρεπε. Ελληνόπουλα που αξίζουν, που έχουν βέβαια. Άμα δείτε το πρωτάθλημα, βλέπετε παίζει ο Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Και όλοι είναι ξένοι. Αν παίζει ένας Έλληνας,
Ζήτημα είναι. Ζήτημα, ναι. Έτσι, για να φύγουμε από το Wembley, τι ήταν αυτό που έχετε κρατήσει στο μυαλό από εκείνη την περίοδο ή από αυτόν τον αγώνα, μάλλον, να πάμε στον τελικό. Να μην πάμε στον τελικό, γιατί πραγματικά ο Άγιαξ εμάς δεν μας πίεσε. Εκείνη η ομάδα που μας πίεσε πάρα πολύ ήταν η Everton. Η Everton, μπράβο. Αυτή ήταν πιο δύσκολη. Έτσι. Μέσα στην Αγγλία, έτσι, όχι εδώ. Ναι, ναι. Γιατί είχε βρέξει, θυμάμαι, και είχαμε πάρει το μισό γήπεδο, εμείς το μισό γήπεδο αυτή. Το μισό γήπεδο το δικό μας ήταν όλο πατημασιές. Να φανταστείτε κάθε λεπτό και κάθε δευτερόλεπτο και μία φάση γινόταν μέσα στην περιοχή μας. Και όταν μπήκαμε στο ημίχρονο, πραγματικά σας λέω ότι πολλά παιδιά από την πολλή πίεση που είχαμε πήγαμε να κάνουμε μετό. Τέτοια πίεση μας έκανε. Στο δεύτερο ημίχρονο βάλαμε ένα γκολ, 9 η ώρα, 9 όλα τα 9 για ο Αντωνιάδης. Ναι. Και να φανταστείτε ότι όταν έβαλε ο Αντωνιάδης τον γκολ, ο μεγάλος εκείνος Άλαμπολ τότε που έπαιζε στην Everton και ήταν ο πρώτος παίκτης στην Αγγλία τότε, μου πέταξε τον παπούτσι. Γιατί ήξερε εδώ ότι δεν είχαν καμιά τύχη. Και μου είπε και μια φράση αγγλέζικη και του είπα και εγώ μια ελληνική, εντάξει, την κατάλαβε. Φαντάζομαι έτσι, από αυτές που δεν μπορούμε να πούμε. Αλλά γιατί εδώ πέρα ήξερε ότι το γήπεδο μας δεν ήταν αυτό που έπρεπε, είχε πέτρες, αυτή την εποχή έβγαζε μόνο χόρτο στις άκρες, μες στο κέντρο είχε λάσπες χώμα, και καταλαβαίνετε λοιπόν δεν θα μπορούσαν να παίξουν. Άλλωστε εδώ πέρα εμείς μες στο γήπεδο μας δεν χάσαμε από καμία ομάδα. Ναι, ήταν πραγματικά ναι, πάρα πολύ καλή ομάδα του Παναθηναϊκού. Ναι, ήταν πολύ καλή ομάδα. Και να φανταστείτε ότι πριν, όταν κληρωθήκαμε, τότε ο Γενικός Γραμματέας ο Ισλανδής μας είπε ότι θα σας δώσω, αν πάτε στον τελικό, θα σας δώσω ένα διαμέρισμα. Ακόμα το περιμένουμε αυτό. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Θέλετε να έρθουμε λίγο στο τώρα, γιατί σίγουρα παίρνω και μηνύματα από τους φίλους ακροατές, να μας πείτε την άποψή σας για τον Παναθηναϊκό του τώρα. Ναι, ο Παναθηναϊκός νομίζω, η γνώμη μου είναι ότι δεν είχε δύο παίχτες προσωπικότητα, πώς να το πω δηλαδή, πάνω από όλους. Ναι, που θα πέραν την ομάδα πάνω τους, εννοείται. Ναι, να πάρουν την ομάδα πάνω τους. Ήταν όλοι οι ίδιοι και καταλαβαίνετε ότι όταν σταματήσαν τα πόδια τους και κουραστήκανε και δεν είχαν δυνάμεις, δεν υπήρχε ένας παίχτης να πάρει την ομάδα πάνω του για να μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι. Γιατί το πρωτάθλημα χάθηκε από ένα παιχνίδι, νομίζω. Εγώ του ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Συμφωνώ. Δεν μιλάω για τον Βόλο. Ναι, συμφωνώ. Μιλάω για τον ΠΑΟΚ τότε που ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 6 παίχτες πρώτης γραμμής, δεν παίζανε και δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τον κερδίσει. Και παρόλο που προηγήθηκε. Παρόλο που προηγήθηκε. Και αμέσως προηγήθηκε μέσα στο δεκάλεπτο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι. Στο πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά γίνανε και πολλά λάθη από τον πάγκο τότε. Και έτσι νομίζω ότι χάθηκε το πρωτάθλημα. Και φυσικά αυτά που αγωγόταν για τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν το Ολυμπιακό, δεν νομίζω έτσι. Ότι. Εγώ πάω και ήταν. Γιατί αν είχε κερδίσει τον πάγκο και τον Ολυμπιακό να είχε χάσει, θα είχε πάρει το πρωτάθλημα. Θα είχε πάρει το πρωτάθλημα, ναι. Για την φυγή του Κουρμπέλη, άποψή σας. Εντάξει, τώρα νομίζω και ο Κουρμπέλης, εντάξει, ο άνθρωπος πήγε να πάρει πιο πολλά λεφτά. Ήταν σε μια ηλικία που νομίζω ήταν το τελευταίο του συμβόλαιο. Ναι, σωστό. Και εντάξει, ο καθένας κοιτάει να πάρει πιο πολλά λεφτά. Γιατί σήμερα παίζουν τα λεφτά, δεν παίζει ο ποδοσφαιριστής. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε. Και έτσι έφυγε. Καλά, δεν έχασε τίποτα ο Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω. Εντάξει, δεν μπορούσε και ο Κουρμπέλης τώρα στα 35 του χρόνια. Με τα πόδια του δεν ήταν καλά, να μπορεί να πάρει τον Παναθηναϊκό επάνω. Στις πλάτες του. Άλλωστε, εγώ θυμάμαι στο κέντρο του Παναθηναϊκού, τις δεκαετίες που έπαιζα, όλο το κέντρο του Παναθηναϊκού έβαζε γκολ. Ο Κουρμπέλης, πείτε μου πόσα γκολ έχει βάλει. Ναι, νομίζω 7 σε όλη την στην καριέρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι. Ναι, και δεν γενικότερα το κέντρο. Δεν έχασε τίποτα. Σωστά. Αρκεί, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει μια καλή μεταγραφή που θα μπορεί να δημιουργήσει. Αυτό είναι θέμα του προπονητή. Του προπονητή. Ακριβώς. Που πήρανε. Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός. Ποιο θα πάρει τώρα. Να δούμε ποιο θα πάρει. Ναι, γιατί. Γιατί εντάξει, πήρε το 10 τώρα. 10 35 χρονών με 2 χιλιαστούς. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη μεταγραφή. Όχι, θα βοηθήσει πολύ τον Πάνε. Θα βοηθήσει και πιο πολύ στα ποδητήρια, πιστεύω. Θα δούμε στην πορεία. Στην πορεία, ακριβώς. Είναι μια πρόκληση τώρα για τον Παναθηναϊκό η Ευρώπη.
Πέρυσι δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Πιστεύω... πρέπει να πάρει παίχτες, γιατί αν δεν πάρει παίχτες, είναι πολλά τα παιχνίδια. Πρωτάθλημα, Ευρώπη. Πάλι το ίδιο στο τέλος θα έχει ο Παναθηναϊκός, αν δεν πάρει καλούς παίχτες. Και πρέπει να έχει και βάθος πάγκου, πιστεύω. Αυτό λέω. Ακριβώς. Αυτό λέω. Ωραία. Λοιπόν, έχετε την αγάπη από πολύ κόσμο. Να είναι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Σας εύχομαι τα καλύτερα, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Και εδώ να είμαστε καλά όλοι και να τα ξαναπούμε. Να έχουμε υγεία. Αυτό είναι το κυριότερο. Και θα δούμε σε ένα μήνα τι θα κάνουμε. Ακριβώς. Όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με το καλό και η Ευρώπη, θα είμαστε εδώ να ξαναπούμε. Να δούμε τι θα κάνουμε. Να δούμε. Σας πήρανε και τι θα βλέπουμε. Αυτό, ναι. Θα ξαναμιλήσουμε τότε. Γιατί πραγματικά. Τότε θα μιλήσουμε. Γιατί αν δεν δούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε. Η γνώμη μου θα την πω όταν δω πια. Μπράβο. Κύριε Δωμάζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι από τον Ελλάδα εδώ, FM 94,3. Γεια σας, γεια σας.